πάω στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Καλημερίζω την προϊσταμένη κυρία Αγγελική Μαρτίνου. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Να δούμε λίγο, για να το ξεκινήσουμε από εκεί, τα στοιχεία, τι είναι αυτό το οποίο, που δείχνουν, κυρία Μαρτίνου, γιατί υπάρχουν τα τηλεμετρικά στοιχεία από τις δικές σας τις μετρήσεις που είναι νομίζω καταλυτικά για το ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα στην Ανατολική Κρήτη. Ακριβώς όπως το λέτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα του νησιού που μιλάμε. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή την πρώτη από τις 4 συναντήσεις που η κάθε μια αντιστοιχεί σε ξεχωριστή περιφερειακή ενότητα. Ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο και θα συνεχίσουμε αυτή τη βδομάδα στο Λασίθι. Η Ανατολική Κρήτη αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα δεδομένα μας, τόσο τα βροχομετρικά που τα παρακολουθούμε είτε από δικούς μας σταθμούς είτε από αυτούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου, το έχουμε ξανατονίσει ότι φέτος και πέρσι είχαμε πολύ χαμηλές βροχοπτώσεις. Αποτέλεσμα ήταν η κατήσδυση του νερού και ο πλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων να υστερεί, με αποτέλεσμα, εξαιτίας των αντλήσεων που ωστόσο δεν σταμάτησαν, να έχει μειωθεί η στάθμη των υπόγειων υδροφορέων σε χαμηλά σημεία, στα χαμηλότερα σημεία των τελευταίων 15-20 ετών, και να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα με εκείνα που είχαμε το καλοκαίρι του 2018. Ήταν ένα καλοκαίρι και εκείνο, μετά από 3 ξηρά υδρολογικά έτη, μετά από 3 έτη χωρίς βροχοπτώσεις. Οπότε είμαστε σε εκείνα τα επίπεδα, ίσως σε κάποιες περιοχές και λίγο χειρότερα δηλαδή. Το ίδιο και τα φράγματα, όπως καταλαβαίνετε, όπως το ξέρετε όλοι, υπάρχουν, η πληρότητά τους αυτή τη στιγμή είναι στα κατώτερα επίπεδα. Επομένως χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή. Εγρήγορση και προσοχή και έργα και συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Μιας λοιπόν που είμαστε στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και έγινε η πρώτη συνάντηση με τους Δήμους και με τους ΤΟΕΒ, όπως είπατε και εσείς, συνεχίζετε τις επαφές με όλες με όλους τους αρμόδιους αναπεριφερειακή ενότητα σε όλη την Κρήτη. Αυτή την εβδομάδα θα είσαστε στο Λασίθι, όπως είπατε, και βέβαια ακολουθούν και το Ρέθυμνο, ακολουθούν και τα Χανιά. Αυτό το οποίο θα πρέπει πολίτες, δήμος, αγρότες να προσέξουν είναι ποιο? Η πολιτεία, κυρία Μαρτίνου, επίσης από τη δική της την πλευρά, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει? Καταρχάς ο καθένας μας, ξεκινήσαμε να διευκρινίσω φυσικά από το αρδευτικό νερό, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από το διαχειριστικό σχέδιο για τα νερά της Κρήτης, το αρδευτικό νερό είναι το μεγαλύτερο σε ποσοστό νερό που αντλείται από τους υπόγειους υδροφορείς, αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 80% περίπου καταλαμβάνει η γεωργία για το νερό που χρησιμοποιεί, είτε από επιφανειακά είτε από υπόγεια ύδατα. Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στη βιώσιμη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού. Επομένως θα πρέπει ακόμα περισσότερο φέτος να υπάρχει εγρήγορση στα θέματα των διαρροών, στα δίκτυα των Δήμων και των ΤΟΕΒ, και φυσικά στις μεθόδους άρδευσης που θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες ώρες, όχι τις θερμές, μόνο πρωινές ή βραδινές. Και με για να μην εξατμίζεται το νερό, έτσι. Ακριβώς. Παρουσιάστηκαν, θα πρέπει να τονίσω, αυτή η συνάντηση έγινε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
και με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροφικών Φυτών και Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού. Εδώ είναι το ενδιαφέρον, γιατί προσπαθούσα να το βρω χθες, αλλά για να σας πω την αλήθεια, δεν το βρήκα. Γιατί σας άκουσα να λέτε την Παρασκευή ότι εδώ θα έρθουν και συγκεκριμένες προτάσεις από το Ινστιτούτο για το πώς θα πρέπει να καλλιεργούμε την ελιά, να την ποτίζουμε, να την κλαδεύουμε, να έχουμε το νου μας στο έδαφος, γιατί όλα αυτά σε συνάρτηση μεταξύ τους θα βοηθήσουν και το ίδιο το φυτό και το ίδιο το δέντρο, θα βοηθήσουν και το έδαφος και κατά συνέπεια θα έχουμε και εμείς. Βεβαίως, έγινε η παρουσίαση καλών γεωργικών πρακτικών από τον ερευνητή τον κύριο Κουριαλά του Ινστιτούτου και προτάσεων για την άρδευση των καλλιεργειών της Κρήτης σε συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας. Έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και έγινε από τους το ΕΒ κατανοητό και φύγαμε όλοι με την υπόσχεση ότι όλα αυτά θα μεταδοθούν, θα επικοινωνηθούν, θα γίνει επικοινωνία όλων αυτών των αποτελεσμάτων και στους και των καλών πρακτικών και στους αγρότες, ώστε να χρειάζεται ενημέρωση. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει το κράτος και φυσικά οι πολίτες να προσέχουν όλοι τους, είτε μιλάμε για το νερό της ίδρυσης είτε της άρδευσης. Χρειάζεται φυσικά και κάποια έργα να γίνει μια ο καθένας θα πρέπει να κάνει είτε λέγεται ιδέα, το έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά τώρα νομίζω θα πρέπει να πάρουν σειρά και οι Δήμοι και οι ΤΟΕΒ ένα διαχειριστικό σχέδιο που θα αναλύει σαφώς τις πηγές του νερού, ποια είναι τα αδύνατα σημεία, που δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει διαρροή και τελικά ποια μέτρα πρέπει να είναι το τραπέζι και έτοιμα και ή ποια έργα πρέπει να γίνουν επιπλέον, ώστε να διαχειριζόμαστε τέτοιες καταστάσεις, γιατί αυτές περιοδικά θα επαναλαμβάνονται. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι του 18 που πέρασε και ούτε το φετινό καλοκαίρι, θα έρθουν και επόμενα τέτοια καλοκαίρια. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μικρά εγκυοβελτιωτικά έργα είναι αυτά, αντικατάσταση δικτύων είναι αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να δει πού πονάει, ποιο είναι το αδύνατο σημείο του δικτύου που διαχειρίζεται και εκεί να στοχεύσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα νομίζω από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή να στοχεύσει και να σταματήσει τις διαρροές του νερού, αλλά να υπάρχουν και εκείνα τα συνεργεία που βλέπεις τη διαρροή, είτε υπόγεια είναι είτε επιφανειακή είναι, που με την εντοπίζεις, την φτιάχνεις, ανθρώπους του λέγει βεβαιότατα, αλλά το καταλαβαίνουμε άμεσα, έτσι. Το συντομότερο δυνατόν, υπάρχει αντί να τρέχει το νερό ώρες και μέρες, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την πολυτέλεια να το χάνουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο φέτος, ξανατονίζω. Κάθε χρόνο αυτό πρέπει να συμβαίνει, γιατί είναι θέμα καλής διαχείρισης, ορθολογικής διαχείρισης πια, που θα πρέπει να γίνει νοοτροπία και να υπάρχει για πάντα στο μυαλό μας. Κυρία Μαρτίνου, από αυτή την πρώτη συνάντηση διαπιστώσατε ότι υπάρχει αυτή η θέληση, η απόφαση να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά με ορθολογική διαχείριση του νερού. Ναι, ήταν πολύ θετικά διακείμενοι όλα αυτά που λέγαμε, που υπόθησαν. Προφανώς ξέρουν πολλά από αυτά που υπόθηκαν, τα γνωρίζουν όσον αφορά τις πρακτικές, ενώ τις ορθές γεωργικές πρακτικές, αλλά υπήρχαν και πράγματα που, για τα οποία έγινε συζήτηση, όπως είναι η ελληματική άρδευση, που δεν σημαίνει ότι χάνω στην παραγωγή, ή υπάρχουν τώρα νέες τεχνολογίες φυής άρδευση, η οποία νομίζω σιγά σιγά θα πρέπει οι αγρότες να ξεκινήσουν την εφαρμογή της, δηλαδή να ποτίζουν μόνο τότε που χρειάζεται η καλλιέργεια πότισμα και όχι
αυτό που δυστυχώς μέχρι τώρα το ξέρουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό νομίζω, ότι το πότισμα τώρα και η άρδευση των καλλιεργειών γίνεται τελείως εμπειρικά. Ανοίγουμε τη βάνα και πολλές φορές ξεχνάμε και να την κλείσουμε, οπότε είναι, το θυμόμαστε την άλλη μέρα κτλ. Είναι αυτό που κάνανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες στο παρελθόν και νομίζουμε ότι αν το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο θα αποδώσει το δέντρο. Νομίζω και πιο παλιά προσέχανε και πιο πολύ το νερό, δεν είχαν φυσικά και τα προβλήματα που έχουμε τώρα. Παλιά στο κάμπο της Μεσαράς το νερό βρισκόταν στα 10 μέτρα, ίσως και πιο πάνω. Τώρα για να βρει νερό κανείς στη παιδιά της Μεσαράς πρέπει να πάει πάρα πολλά μέτρα κάτω. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα υπεραντλήσεων. Χρειάζεται λοιπόν τώρα και φυσικά κάποια έργα εμπλουτισμού στη συγκεκριμένη περιοχή, mm-hmm. και μιλάμε για τη Μεσαρά, αλλά χρειάζεται και από μας αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την χρήση του νερού. Ναι, σαφέστατα, και εγώ που κατάγομαι από την περιοχή ενός άλλου δήμου δύσκολου, που και εκεί παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, και μιλάω για το Δήμο Βιάνου, και εκεί υπάρχουν οι οδηγίες από την αρχή και από τη Δημοτική Αρχή αναφορικά και με το νερό που θα πρέπει να καταναλώνεται στις καλλιέργειες και πάει λέγοντας. Αλλά εκείνο που είναι, κυρία Μαρτίνου, εντυπωσιακό με την έννοια της λειψιδρίας και την προσοχή που πρέπει να δείχνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η καλλιέργεια της ελιάς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν πάρει μία πρωτοβουλία πρόεδροι αγροτικών συλλόγων, οι οποίοι ζητούν επίσης την μείωση των καλλιεργειών και πεφτικών που χρειάζονται πάρα πολύ νερό για να μην καταναλωθεί φέτος. Και το έχουμε ακούσει από τη Μεσαρά, το έχουμε ακούσει επίσης και από την πλευρά της Σιτίας, είτε από τα Χανιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά, και εμείς με χαρά μας το διαπιστώσαμε αυτό. Έχει έρθει ως εδώ και στην υπηρεσία μας αυτά τα δελτία που έχουν βγάλει όσον αφορά το πλαφόν. Πράγματι πολλοί έχουν συμβουλεύσει, θα έλεγα, τους καλλιεργητές φέτος να μην βάλουν, για παράδειγμα, καλλιέργειες πατάτας, που θέλει αυτή η καλλιέργεια πολύ νερό, ούτε κυπευτικά στο επίπεδο που γινόταν τις προηγούμενες χρονιές. Πραγματικά το βιώνουν οι άνθρωποι, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανεξάρτητα το τι λένε τα δεδομένα μας, οι καλλιεργητές και οι άνθρωποι που ζουν στην Ήπεθρο το ζουν καθημερινά και βλέπουν το πρόβλημα, το έχουν καθημερινά να το αντιμετωπίσουν. Οπότε υπάρχει πραγματικά εγρήγορση και έχουν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να υπάρξει φρένο σε κάποια πράγματα για να μπορέσει να βγει η χρονιά χωρίς πρόβλημα, που πιστεύω θα τα καταφέρουμε φέτος, ότι θα βγει αυτή η χρονιά, δεν θα έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα, αλλά ελπίζουμε φυσικά του χρόνου αυτό όλο να αλλάξει και να έχουμε μια καλή υδρολογική χρονιά, τουλάχιστον του χρόνου, την επόμενη χρονιά, γιατί διαφορετικά το επόμενο καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε τώρα. Ναι, το τι θα απογίνουμε, και αν βέβαια αυτά που λέμε για τον περιορισμό ή τη μη κατανάλωση του νερού για να έχουμε να πιούμε κλπ. Με όλα αυτά που λέγαμε πριν από λίγο ανοίγουμε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που σημαίνει δεν καλλιεργώ, τι παράγω, τι βγαίνει στην αγορά, πώς βγαίνει στην αγορά, σε ποια τιμή βγαίνει στην αγορά. Οπότε είναι ένας κύκλος που θέλει πραγματικά ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερες παρεμβάσεις, έτσι ώστε όλος ο κύκλος αυτός να μπορεί να σταθεί και εκείνος στα πόδια του, έτσι δεν είναι? Ανοίγουμε μεγάλο κεφάλαιο. Σωστά, σωστά, είναι όλα ένας κύκλος, όπως λέτε, πολύ σωστά. Χρειάζεται, είναι πολύ οι συναρμόδιοι δηλαδή που θα πρέπει να το σκεφτούν. Ακριβώς. Και ναι, πραγματικά θα... Για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει από τη δική σας την πλευρά και από την δική σας την διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης. Σας ευχαριστώ, κυρία Μαρτίνου, πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Καλά, καλή συνέχεια.